Κλίμα ανασφάλειας και απόλυτης αβεβαιότητας για την υγειονομική περίθαλψη των πολιτών έχει δημιουργηθεί τελευταία στην κοινωνία του Ρεθύμνου με αφορμή την κόντρα γιατρών και διοίκησης που καλά κρατεί τον τελευταίο χρόνο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με αφορμή την έλλειψη γιατρών. Υπάρχει ανασφάλεια. Ο κόσμος το αισθάνεται αυτό στο πατσί του. Είπα απλώς ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να βρίσκεται σε 50 μεριές. Ένας γιατρός δεν μπορεί να είναι σε 3 τμήματα πάνω κάτω δεξιά-αριστερά και να. Αυτό είναι ενάντια στην ασφάλεια των ασθενών και αυτό η ιατρική μου ηθική δεν το δέχεται. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι χθες όταν 15 συνολικά γιατροί υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους έπειτα από την πρόθεση της διοίκησης του νοσοκομείου να παραπέμψει στο πειθαρχικό όργανο τη διευθύντρια της παθολογικής Ελένη Ιωαννίδου, η οποία σήμερα ξεσπά στο φακό της Κρήτη TV. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι το να μιλήσει κάποιος και να πει την αλήθεια αποτελεί λόγο ποινικής, ας πούμε, πειθαρχικής δίωξης μέσα σε ένα νοσοκομείο, καταρχήν, και δεύτερον, δεν πήρα ακόμα καμία απάντηση για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα της παθολογικής. Ανήσυχοι νοσοκομιακοί γιατροί του Ρεθύμνου, αυτό που τονίζουν είναι πως η κατάσταση στο Ίδρυμα τον τελευταίο χρόνο όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά αντιθέτως χειροτέρεψε και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Από εκεί πέρα, εμείς τι θα κάνουμε? Τα παράπονα μας δεν ακούγονται. Ήταν ακούμε παραδείγματος χάρη από το ίντερνετ και από τη τηλεόραση ότι παρετούνται γιατροί. Θα πάω εγώ στο νοσοκομείο ή θα πάω σε εξωτερικό γιατρείο? Θα πάω μέσα έξω. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια λύση που να καθιστά τον πολίτη ήρεμο στο να επισκεφθεί ένα νοσοκομείο. Δεν θέλει περισσότερα ο ασθενής στο νοσοκομείο. Θέλει ηρεμία, να κάνει τη δουλειά του, να γίνει καλά και να φύγει. Σίγουρα υπάρχει μια ανησυχία, όμως τα πράγματα προσπαθούν και εκείνοι να κάνουν το καλύτερο. Η κυρία Ιωαννίδου, που όπως λέει δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών, εφημερεύοντας ταυτόχρονα σε 3 διαφορετικά πόστα, αλλά ούτε και να δέχεται εντέλεσθε για να τηρεί τον όρκο της στον Ιπποκράτη, επισημαίνει πως η διοίκηση δεν της έχει ακόμα παρουσιάσει το σχέδιο για την ομαλή λειτουργία της παθολογικής, με συνέπεια η ίδια και οι λιγοστοί συναδελφοί της να αισθάνονται εγκατελειμμένοι. Για να φτάσω σε αυτό το σημείο που έφτασα, δεν έφτασα ξαφνικά, ξύπνησα μια μέρα και είπα τι να κάνω σήμερα. Ας δημιουργήσω φασαρίες για πολιτικούς λόγους, όπως έχουμε ακούσει και άλλα πράγματα, δηλαδή τρελά πράγματα. Αυτό που ζητάω είναι να μου δοθεί μια προοπτική για το τι θα γίνει, ένα σχέδιο. Να μου πούνε ότι έχουμε σχέδιο αυτό. Και μου ζητάνε λοιπόν να μην μιλάω, γιατί θα έχει ο Θεός. Αυτή είναι η απάντηση. Έχει ο Θεός, βοήθα Παναγιά και θα δούμε. Αυτά δεν είναι ούτε σχεδιασμός σοβαρός, ούτε αντιμετώπιση σοβαρή και είναι πολύ προσβλητικό για ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για τους ασθενείς τους. Σε κάθε περίπτωση, η όποια κόντρα μεταξύ γιατρών και διοίκησης μόνο καταστροφικές συνέπειες μπορεί να επιφέρει σε μια μικρή κοινωνία όπως το Ρέθυμνο, που οι δυνατότητες των πολιτών της, τουλάχιστον στο δημόσιο σύστημα υγείας, είναι εξαιρετικά περιορισμένες.